Καλό μεσημέρι, Λίνα. ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη μίλησε για μία παρέμβαση με χρώμα κοινωνική δικαιοσύνη, αναφερόμενο στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Καθώ ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sky αν το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και η μεταρρύθμιση έπαιξε και κάποιο ρόλο στι εκλογέ. Ο ίδιο λοιπόν είπε ότι είναι μία παρέμβαση με χρώμα κοινωνική δικαιοσύνη, καθώ ο μέσο μισθωτό πλήρωνε πολύ περισσότερο φόρο από το μέσο ελεύθερο επαγγελματία εδώ και χρόνια. Έδωσε μάλιστα στοιχεία για το πόσε φορολογικέ δηλώσει έχουν υποβληθεί από ελεύθερου mm. επαγγελματίε έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμή και ενώ έχουμε 1,5 μήνα ακόμα μέχρι να τελειώσει η προθεσμία, 75.166 φορολογικέ δηλώσει από ελεύθερου επαγγελματίε. Πρέπει να σου πω, Ελίνα, πω είναι το λιγότερο από 10% των υπόχρων έχουν υποβάλει φορολογικέ δηλώσει, πάρα πολύ λίγοι. Από αυτού, ωστόσο, η μισή, δηλαδή 37.943 ελεύθεροι επαγγελματίε, ακριβώ το 50% mm. εμπίπτουν στο νέο τεκμήριο. Ο ένα στου δύο δηλαδή εμπίπτει στο νέο τεκμήριο. Πόσοι έχουν αμφισβητήσει όμω αυτό το το τεκμήριο πάρα πολύ λίγοι, μόλι 255 άτομα, 0,6%. Βέβαια, αυτό που λένε οι ελεύθεροι επαγγελματίε είναι ότι η διαδικασία τη αμφισβήτηση προποθέτει ότι θα περάσει από κόσκινο η επιχείρηση για τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Mm -hmm. Και αυτό, όπω καταλαβαίνει, είναι κάτι που δεν το θέλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στη συνέχεια. Για περισσότερε λεπτομέρειε, όπω πάντα, και για περισσότερε πληροφορίε στο ημερησία.gr. Σε ευχαριστώ, Γιάννη.